Μήπως διάβασε τι εκδώσανε οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ, ο σύνδεσμος φιλάθλων ΑΠΟΕΛ, όχι. Στην ανακοίνωση. Λέει λοιπόν ο σύνδεσμος φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ της Κύπρου. Ο Τσίπρας, ο Γκοτζιάς και ο Καμένος είναι γρεκύλοι και προδότες που λύσαν τη Μακεδονία και τους προειδοποιούμε να μην πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο και θα μας βρουν απέναντί τους. Σύνδεσμος φιλάθλων ΑΠΟΕΛ έχει ολόκληρη ανακοίνωση. Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης στην Ελλάδα δεν τη δημοσιεύουν, αλλά υπάρχουν ορισμένες εφημερίδες ειδικές που τη δημοσιεύουν. Εν μέρη έχουν δίκιο, Γιώργο, γιατί σε λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης θα παίζουν αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων για το κύπελο UEFA. Έτσι θα πάει η ιστορία. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται το σχέδιο Μπουλγκράβια. Το ξέρεις το σχέδιο Μπουλγκράβια? Είναι σύνθετη λέξη από το Βουλγαρία Μπουλ, Γκρις Γκρι και Άβια Γιουκοσλάβια, Μπουλγκράβια. Υποτίθεται σε αυτούς που το έχουν σχεδιάσει ότι σε αυτές τις τρεις χώρες υπάρχουν κομμάτια της ενιαίας Μακεδονίας που έχει τεμαχιστεί. Παραμύθι βέβαια, έτσι. Είναι ένα παραμύθι όπως πάντα πουλάνε τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας. Αυτά λοιπόν τα τρία κομμάτια στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στη Γιουκοσλαβία πρέπει να ενωθούν σε ένα ενιαίο κράτος που θα ονομάζεται Μακεδονία, με πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας που υπέγραψε προχθές την παράδοση της Μακεδονίας, γιατί στην ουσία αυτό είπε και ο Αντρέας Παπανδρέου σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 1993 στη Βραδινή, ότι αν δώσεις το όνομα δίνεις και το κομμάτι το ελληνικό, ξέρει ότι όντως σε πολύ λίγο θα σχηματιστεί, όχι σε πολύ λίγο, σε καμιά εικοσαριά χρόνια, ένα μακεδονικό ανεξάρτητο κράτος. Και ρωτάω τώρα εγώ, οι Μακεδόνες ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και του Άρη πώς θα ονομάζονται και πού θα ανήκουνε? Αφού η μία Μακεδονία είναι στον παγκόσμιο χάρτη τα Σκόπια, σαν κράτος που παράγει δίκαιο. Εμείς έχουμε μία περιοχή που λέγεται Μακεδονία, η οποία είναι ενταγμένη μέσα στο ελληνικό κράτος το οποίο παράγει δίκαιο. Και ρωτάω τώρα, αυτές οι μακεδονικές ομάδες πού ακριβώς ανήκουνε? Και οι ποδοσφαιριστές που λέγονται Μακεδόνες πού ανήκουνε, αφού εμείς δεν έχουμε κράτος που λέγεται Μακεδονία? Απλά ρωτάω λόγω του ονόματος, επειδή ακούω πολλά παραμύθια ότι το όνομα δεν είναι τίποτα, αλλά το όνομα είναι το παν, και θα σου το εξηγήσω και διαφορετικά. Εσύ έχεις ένα σπίτι. Εγώ λέω ότι το σπίτι σου είναι δικό μου. Όλοι οι ακροατές του Real FM λένε το ίδιο, ότι το σπίτι το δικό σου ανήκει σε μένα. Εσύ όμως δεν το παραδέχεσαι. Εμείς λοιπόν, εγώ και όλοι οι ακροατές, λέμε βλακίες. Αν εσύ ο ίδιος δεν παραδεχτείς ότι το σπίτι σου είναι δικό μου, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει δικό μου. Και εμείς παραδώσαμε ακριβώς αυτό το κομμάτι της ελληνικής γης, το οποίο σε λίγα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, αντιπάλους μας στο κύπελο UEFA. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κόμμα της Τσαμουριάς που διεκδικεί την Ήπειρο, το οποίο το έχει αποδεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν κάνει χάρτη μέχρι την Άρτα. Το οποίο τον έχει και το ΓΕΣ, το ελληνικό ΓΕΣ το έχει. Μέσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού υπάρχει ο χάρτης. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει ένα κόμμα της Τσαμουριάς το οποίο δεν δηλώνει χώρα καταγωγής, το οποίο το έχει αποδεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ναζιστικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν παρατηρητής της συνεδριάσης του, που σημαίνει ότι αυτό που Γκοτζιάς τώρα θα λύσουμε και το αλβανικό πρόβλημα, θα φύγει και η Ήπειρος. Εύχομαι να μην πραγματοποιηθεί τίποτα, γιατί εμείς γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτό τον ιερό τόπο. Έχουμε μεγαλουργηθεί με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου. Μιλάμε αυτή τη γλώσσα που τη μιλάνε όλα τα κράτη του πλανήτη, σε ποσοστό 30% όλες οι γλώσσες του πλανήτη περιέχουν ελληνικά. Και επειδή η μήτρα αυτού του πολιτισμού είναι η Ελλάδα, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στις επιστήμες, στον αθλητισμό με τους Ολυμπιακούς και όλους τους άλλους αγώνες, εύχομαι να μην πραγματοποιηθεί. Όμως το σχέδιο Μπουλγκράβια προχωράει εύκολα. Όποιος μας ακούει, ας μπει στο κομπιούτερ του Μπουλγκράβια να βρει τις λεπτομέρειες. Το ΑΠΟΕΛ εξέδωσε από αρχή. Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ εξέδωσαν ανακοίνωση. Οι φίλαθλοι των ελληνικών ομάδων πού είναι, ρε Γιώργο? Πού είναι? Η θύρα 7 έχει πάρει 10 φορές πολιτική θέση για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Έχει πάρει 10 φορές πολιτική θέση με ανακοινώσεις της για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Πού είναι τώρα που φεύγει το κομμάτι Μακεδονίας από την ελληνική γη?
Γιωργάκο μου, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ. Για καλά, πολύ, ρε φίλε. Έλα. Για καλά. Μήπως διάβασες τι εκδώσανε οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ, ο σύνδεσμος φιλάθλων ΑΠΟΕΛ, στην ανακοίνωση? Λέει λοιπόν ο σύνδεσμος φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ της Κύπρου: ο Τσίπρας, ο Γκοτζιάς και ο Καμένος είναι γρεκίλοι και προδότες που λύσαν τη Μακεδονία και τους προειδοποιούμε να μην πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο γιατί θα μας βρουν απέναντί τους. Ο σύνδεσμος φιλάθλων ΑΠΟΕΛ έχει ολόκληρη ανακοίνωση. Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης στην Ελλάδα δεν τη δημοσιεύουν, αλλά υπάρχουν ορισμένες εφημερίδες ειδικές που τη δημοσιεύουν. Εν μέρη έχουν δίκιο, Γιώργο, γιατί σε λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης θα παίζουν αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων για το κύπελο UEFA. Έτσι θα πάει η ιστορία. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται το σχέδιο Μπουλγκράβια. Το ξέρεις το σχέδιο Μπουλγκράβια? Είναι σύνθετη λέξη από το Βουλγαρία Μπουλ, Γκρίς Γκρί και Άβια Γιουκοσλάβια, Μπουλγκράβια. Υποτίθεται σε αυτούς που το έχουν σχεδιάσει ότι σε αυτές τις τρεις χώρες υπάρχουν κομμάτια της ενιαίας Μακεδονίας που έχει τεμαχιστεί. Παραμύθι βέβαια, έτσι. Είναι ένα παραμύθι όπως πάντα πουλάνε τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας. Αυτά λοιπόν τα τρία κομμάτια στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στη Γιουκοσλαβία πρέπει να ενωθούν σε ένα ενιαίο κράτος που θα ονομάζεται Μακεδονία, με πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας που υπέγραψε σήμερα προχθές την παράδοση της Μακεδονίας, γιατί στην ουσία ακράτος που λέγεται Μακεδονία. Απλά ρωτάω λόγω του ονόματος, επειδή ακούω πολλά παραμύθια ότι το όνομα δεν είναι τίποτα, αλλά το όνομα είναι το παν, και θα σου το εξηγήσω και διαφορετικά. Εσύ έχεις ένα σπίτι. Εγώ λέω ότι το σπίτι σου είναι δικό μου. Όλοι οι ακροατές του Real FM λένε το ίδιο, ότι το σπίτι το δικό σου ανήκει σε μένα. Εσύ όμως δεν το παραδέχεσαι. Εμείς λοιπόν, εγώ και όλοι οι ακροατές, λέμε βλακίες. Αν εσύ ο ίδιος δεν παραδεχτείς ότι το σπίτι σου είναι δικό μου, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει δικό μου. Και εμείς παραδώσαμε ακριβώς αυτό το κομμάτι της ελληνικής γης, το οποίο σε λίγα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, αντιπάλους μας στο κύπελο UEFA. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κόμμα της Τσαμουριάς που διεκδικεί την Ήπειρο, το οποίο το έχει αποδεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν κάνει χάρτη μέχρι. Αυτό είπε και ο Αντρέας Παπανδρέου σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 1993 στη Βραδινή, ότι αν δώσεις το όνομα, δίνεις και το κομμάτι το ελληνικό. Ξέρει ότι όντως σε πολύ λίγο θα σχηματιστεί, όχι σε πολύ λίγο, σε καμιά εικοσαριά χρόνια, ένα μακεδονικό ανεξάρτητο κράτος. Και ρωτάω τώρα εγώ, οι Μακεδόνες ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και του Άρη, πώς θα ονομάζονται και πού θα ανήκουν? Αφού η μία Μακεδονία είναι στον παγκόσμιο χάρτη τα Σκόπια, σαν κράτος που παράγει δίκαιο. Εμείς έχουμε μία περιοχή που λέγεται Μακεδονία, η οποία είναι ενταγμένη μέσα στο ελληνικό κράτος, το οποίο παράγει δίκαιο. Και ρωτάω τώρα, αυτές οι μακεδονικές ομάδες πού ακριβώς ανήκουν? Και οι ποδοσφαιριστές που λέγονται Μακεδόνες πού ανήκουν, αφού εμείς δεν έχουμε. Το οποίο τον έχει και το ΓΕΣ, το ελληνικό ΓΕΣ το έχει. Μέσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού υπάρχει ο χάρτης. Πρόσεξε τώρα, υπάρχει ένα κόμμα της Τσαμουριάς το οποίο δεν δηλώνει χώρα καταγωγής, το οποίο το έχει αποδεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ναζιστικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν παρατηρητής της συνεδριάσης του, που σημαίνει ότι αυτό που Βογκοτζιάς, τώρα θα λύσουμε και το αλβανικό πρόβλημα, θα φύγει και η Ήπειρος. Εύχομαι να μην πραγματοποιηθεί τίποτα, γιατί εμείς γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτόν τον ιερό τόπο. Έχουμε γαλουγηθεί με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου. Μιλάμε αυτή τη γλώσσα που τη μιλάνε όλα τα κράτη του πλανήτη, σε ποσοστό 30% όλες οι γλώσσες του πλανήτη περιέχουν ελληνικά. Και επειδή η μήτρα αυτού του πολιτισμού είναι η Ελλάδα στην ιστορία,